πολλά στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Σαϊρίδη, γιατί εδώ? Έρχομαι να προστατεύσω τον εαυτό μου, το θεσμό της Ένωσης, την οικογένειά μου, καθώς και το θεσμό της αστυνομίας, διότι κάποιος κύριος, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επιλέγει σε κυκλώματα, σε ιδιοκτησίες καταστημάτων και γενικότερα αφήνει μορφές προς το πρόσωπό μου, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και επαφή με την πραγματικότητα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο κάποιοι να αφαιρούν τους εαυτούς τους αυτόκλητες σωτήρες, να υποκαθιστούν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, να προσπαθούν να επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας, διότι στην ανάπτυξη του κλείνει με το κοινοποιήστε παντού να μην ξεπλύνει τίποτα. Και από όσο μου γνωστοποιήθηκε πριν λίγο ο δικηγόρος του, ανέφερε ότι κανένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει δημοσιοποιήσει στα προσωπικά του προφίλ δεν τα έχει καταθέσει στις αρχές. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε αν θα στηρίξουμε τους θεσμούς και το κράτος δικαίου ή αν θα δώσουμε βήμα στον οποιοδήποτε να υποκαθιστά τις αρχές, να χειραγωγεί την κοινή γνώμη, γιατί μιλάμε για προφίλ με χιλιάδες ακόλουθους, και θα του επιτρέπουμε να σπηλώνει πρόσωπα, γιατί κάποιος κάπου κάποτε του μετέφερε κάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχει πρόθεση πίσω από όλα αυτά? Τι σκοπό μπορεί να έχει? Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι για μένα ότι υπάρχει πρόθεση, από την άποψη ότι αν δείτε τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις του, αναφέρουν ότι φανταστείτε τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη όταν ο πρόεδρος των αστυνομικών συμμετέχει σε τέτοια κυκλώματα. Άρα, όπως είπα και πριν, χειραγωγεί την κοινή γνώμη, δημιουργεί ξεκάθαρο κλίμα εναντίον των αστυνομικών και των λοιπών αρχών και πρέπει πλέον σε αυτό το πράγμα που λέγεται διαδίκτυο να μπουν όρια, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει επειδή κάποιος του μετέφερε κάτι χωρίς να ελέγχει αν υφίσταται όλα αυτά τα οποία του μεταφέρουν και μάλιστα είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται προς το πρόσωπό μου, διότι μετά την κοινοποίηση, τη δημοσιοποίηση μέσω του προσωπικού μου προφίλ ότι θα προβώ σε μήνυση εναντίον του, έρχεται με ειρωνικό σχόλιο να με χλεβάσει λέγοντας ότι πήγα πρώτα να ενημερώσω τους δημοσιογράφους και μετά θα καταθέσω μήνυση. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι αναφέρεται σε μένα. Λοιπόν, εγώ ήρθα σήμερα εδώ να καταθέσω, να τον καλέσει η δικαιοσύνη να καταθέσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία με ενοχοποιούν. Θα κάνετε μήνυση κι εσύ? Εγώ σήμερα...